Ελληνά και αυτά, λοιπόν, πάμε. Πάμε. Καλησπέρα, τσεκτικνά, ο Κώστας και η Κατερίνα. Η Κατερίνα, μόνο με κάμερα εγώ μόνο. Πώς φαίνεται η θέση που σου έδωσε στο τέτοιο? Έχω κάνει και καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά έχω κάνει και νύχια. Εν τω μεταξύ, με γεια. Εν τω μεταξύ, πλάκα, έχω να φάω τρελό ρόστινγκ σε αυτό το βίντεο. Κανονικά πρέπει να γίνουν βάρη. Πρέπει να γίνουν βάρη, δηλαδή γίνεται. Πού να τον γίνει, πρέπει να γίνει και με το πληρωμό. Τέλος πάντων, να τονίσω ότι το βίντεο αυτό το γυρνάω. Ο ήχος είναι με τα ακουστικά που ανοίξαμε τις προάλλες. Οπότε είναι ένα καλό τεστ για να δείτε πώς ακούγονται τα ακουστικά. Και το βάλω και να κόψω τον αντίλογο. Anyway, XP-Pen έχει μια πολύ ωραία ιστορία αυτό που δεν σε νοιάζει προφανώς, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πριν από ένα χρόνο ψάχνω ένα μονοπάτι γραφείο για το online μαθήματα που έκανα, γιατί το δικό μου, η δική μου, την έχω από το 2015 και έχει αρχίσει και τα παίζει. Welcome into, όπως είπαμε. Πολύ καλή, λειτουργεί, αλλά και ψάχνω να βρω μια γραφίδα η οποία έβλεπα στην Ελλάδα έχει αυτό 160 ευρώ. Με καλώδιο. Το συνδέει πάνω στον υπολογιστή. Okay. Mm-hmm. Λοιπόν, τέλος πάντων, έβλεπα ένα σχόλιο, μια αξιολόγηση, στην οποία λέγεται ότι κάποιος την αγόρασε από το επίσημο site, το οποίο είναι ευρωπαϊκό. Την αγόρασε την Bluetooth έκδοση, η οποία είναι και ο Bluetooth ασύρματη, τέλος πάντων, χωρίς καλώδιο, το οποίο είναι πολύ βολικό. Όσοι κάνετε online μαθήματα, μπορείτε να καταλάβετε τι λέω, πολύ πιο φθηνά. Και πήγα και το αγόρασα από τα 160 ευρώ, που εδώ στην Ελλάδα έχει ενσύρματη έκδοση. Στα... Δεν τα λέω για εσένα, για τον κόσμο που βλέπει, τα λέω, γιατί με κοιτάζει με μισό μάτι. Να βρω σε 100 ευρώ. Και την έχω από τότε ένα χρόνο και κάθεται, γιατί δεν βρήκα κάποιον να κάτσει να κάνω το unboxing. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις είναι σημαντικό unboxing. XP Pen έχει βραβευτεί με διάφορα cool design award και Red Dot Award. Βλέπεις, είναι καλή γραφίδα. Λοιπόν, και πάμε. Καταρχάς, επειδή έχω κάνει δύο τεχνικά χαρακτηριστικά που μπορεί να ενδιαφέρουν κάποιος, έχει η μπαταρία μέσα για την ασύρματη, Bluetooth 5, θα συνδεθεί με το laptop αυτό, αν και νομίζω έχει και dongle για να συνδέεται, αν θα το δούμε μέσα. Windows υποστηρίζει 7, 8, 10 και 11 προφανώς, και σε Android μπορεί να συνδεθεί και σε Mac και σε Linux, το οποίο είναι αυτό που χρειάζομαι περισσότερο. Pressure levels, πόσο πίεση, 8192, είναι αρκετά ευαίσθητη. Φέρτε το λίγο πιο κοντά να ζουμάρει αν δεν χτυπάει το φακός. Λοιπόν, είναι πολύ καλή φάση, είναι πολύ ευαίσθητη και είναι καλή και για σχέδιο και για να γράψεις. Okay. Και πάνω απ' όλα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι έχει πολλά buttons στο πλάι για να τα προγραμματίσω. Λοιπόν, πάμε όμως να μην καθυστερώ και εσένα να δείξεις να πεις προφανώς πολλά. Λοιπόν, είναι βαριά, είναι σύγχρονη. Οπότε πάμε εκεί, θα το μαζέψω μετά. Τα εγώ τα μαζεύω μετά. Δεν σας ξέρω. Δεν με ξέρεις. Μυρίζει και σούρα. Πες, έχει ένα λαγό και το πάνω. Εντάξει. Ε? Όχι, δεν μυρίζει. Είναι βαρκό. Είναι μεγάλο. Και βαριά. Α, είναι. Λοιπόν, θα την ανοίξω στο τέλος. Πάμε λίγο σαν αξεσουάρ. Το στυλό. Το στυλό. Γιατί μου τη λένε οι μαθητές. Το οποίο. Δες το. Α, μεγάλο είναι, ναι. Α, το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε βάση είναι πολύ πρακτικό αυτό. Είναι πάρα πολύ πρακτικό το να μπορείς. Πλήρωσα λεφτά για την προηγούμενη γραφίδα για να αγοράσω βάση για να τη στηρίζω. Αυτό εξυπηρετεί κάπου. Να, όχι, αποθηκεύεις τις μύτες. Απ' την άλλη, αν δεις. Έχει τις μύτες και το dongle, μπορείς να το συνδέσεις με τον υπολογιστή. Οπότε μην σας απασχολεί, αν δεν έχει Bluetooth το PC σας. Έχει ανταλλακτικές μύτες για το στυλό. Μία μύτη, πώς περίπου κρατάει? Ανάλογα πόσο γράφεις. Η αλήθεια είναι ότι μπορείς να κρατήσω και το εξάμηνο και φτάμηνο. Okay. Δηλαδή, μη σας αγχώνει αυτό, όσο και να αλλάξετε. Υπάρχουν και ανταλλακτικές φθηνές. Το στυλό είναι αρκετά ελαφρύ, δεν χρειάζεται την μπαταρία. Έχει δύο κουμπιά. Μπορείς να δείξεις να φαίνονται και τα νύχια σου, είδες γι' αυτό το άφτεξες ή ξέρεις τι έκανες. Είναι ωραίο. Ωραίο είναι εδώ. Ναι. Και ελαφρύ, δεν σε κουράζει. Είναι λίγο παχύ εδώ πέρα, αλλά εντάξει, μ' αρέσει. Είναι ωραίο. Και πα, το βάλεις και μες στην τσάντα σου και έφυγες. Εν τω μεταξύ, θα ξαναπάει στο σπίτι αυτό. Και πιο πολύ ξέρεις γιατί το έφερα, για να το φορτίσω, γιατί ένα χρόνο δεν το έχω φορτίσει. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποια
Έγραφα λίγο την υπομονή σας, δεσποινής. Quick drive, έχουμε μέσα. Και σου δίνει και δωρεάν πρόγραμμα. Είδες το Happy Holiday, είναι στην πέστα Χριστούγεννα το πήρα. Εγώ πήρα σε ένα χρόνο στην ομονταξή. Έχουν και ευχούλα! Ναι, τι λέει, many... The reasons Zoe feel you all the year round. Ωραίο. Εν τω μεταξύ ένα χρόνο μετά, ε. Είναι ο καλύτερος. Παραλίγο θα πιάνει και για φέτος. Λοιπόν, και εδώ πέρα δεν έχω ιδέα τι είναι εδώ πέρα. Καλώδιο που μένει, λογικά, γιατί έχει και καλώδιο. Οπότε στην τιμή που θα το παίρνα και πολύ πιο φθηνά, τα 160 που είχε μείνει η έκδοση με το καλώδιο, το πήρα για το είναι value. 60 ευρώ πιο φθηνά, έχει καλώδιο Type-C σε Type-C. Okay. Για το λάπτοπ είναι ό,τι καλύτερο. Και Type-C σε USB για να του ενέσει κανονικό υπολογιστή που δεν έχει Type-C. Γενικά αξίζει. Trust me, αξίζει και το παραπάνω. Από πού το πήρε? Από το εξωτερικό. Την εταιρεία αυτή καθ' αυτή θα σα πω και θα το βρω. Μετά από ένα χρόνο δεν ξέρω πόσο υπάρχει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι. Άουτσε. Πόνεσαι. Κρίμα να μου κάνει στην άκρη. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι. Δες. Τι βλέπει τσάντα. Θέλω να σχολιάσω σε τι τσάντα το έφερε. Είναι αλουμίνιο, πιάστε να δεις. Είναι αλουμίνιο. Αν έχετε Mac, είναι ότι καλύτερο. Από κάτω έχει on-off button για να το κλείνεις και να το ανοίγεις. Mm-hmm. Το οποίο η αλήθεια είναι αυτά τα button δεν μου αρέσουν καθόλου. Θα φέρω να το δεις λίγο πιο τέτοιο. Έχεις καλά, δεν έχω αυτά γενικά. Οπότε δεν γλιστράει. Γιατί πρέπει να το κλείνεις. Ε? Γιατί να το κλείσεις. Είναι και η μπαταρία, ρε. Okay. Θες να κάνεις το peel. Αυτό που όλοι θέλουν αυτό να κάνει το ξεφλούδισμα. Όχι. Το κάνω. Αυτό είναι που μετράει. Έλα πιο κοντά να το πάρεις όλο. Βλέπει τι διάμε. Το πει. Υπάρχει κόσμο που φτιάχνεται με αυτό. Λοιπόν, είναι αρκετά μαλακή η γραφίδα. Στο προηγούμενο του Ζουακού λειτουργούσε και σαν mousepad η γραφίδα που είχα, δηλαδή μπορείς το χωσίγμα το mousepad. Mm. Νομίζω και αυτό το επιτρέπει. Έχει αρκετά μεγάλη επιφάνεια. Όλο αυτό βλέπεις εδώ τις τέσσερις γραμμές. Εδώ πέρα ορίζει την επιφάνεια της οθόνης που πιάνεις. Δηλαδή είναι από την οθόνη από άκρη σε άκρη. Calibration, τυπικά εσύ γράφεις εντός αυτών των γραμμών τυπικά. Okay. Εδώ πέρα έχει ροδέλα. Βάλε, ακούμπα, μην φοβάσαι. Ροδέλα γυρίζει. Μπορώ να το προγραμματίσω να κάνω διάφορα. Όλη μέρα να αυτό βάλω θα το volume up, volume down. Είναι πιέζεται κανονικά, ειδικά σε photos που μπορείς να κάνεις zoom in, zoom out εύκολα. Mm-hmm. Λοιπόν, και όλα αυτά τα button είναι προγραμματίσιμα. Έχει 8 button, συν 1, 2, σίγουρα δεξιά αριστερά έχει η γραφίδα ή το στρογγυλό. Λοιπόν, και έχει μόνο μία Type-C που εγώ μπορώ να το χρησιμοποιήσω και ασύρματα με Bluetooth, και ενσύρματα αν τελειώσει η μπαταρία ή αν το φορτίζω ή οτιδήποτε. Είναι. Βασικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ωραίο. Και είναι ωραία ιδέα για δώρο. Λοιπόν, αυτό ήταν το unboxing. Θα σας κάνω και βίντεο στο σπίτι review. Να αφήσουμε την εταιρεία να κάνει το story. Ψάξτε το. Δουλειά μου εδώ. Από την XPEN από την εταιρεία, αν θέλετε και σας ενδιαφέρει, εκτός από την Ελλάδα, τώρα βέβαια θα είναι χαλάστρα στα ελληνικά μαγαζιά, αλλά δεν με νοιάζει. Να τα έχω φθηνότερα. Το βγάζουμε συχνά εκτόσεις και το βρήκα, σας λέω, 60 ευρώ την Bluetooth έκδοση, που εδώ η Ελλάδα δεν υπάρχει Bluetooth έκδοση και η βασική κάνει 168 νομίζω ότι είναι ένα βάθος έκανε. Το πήρα 60 ευρώ λιγότερο, με δωρεάν μεταφορικά, δεν με χρεώσαν στην μεταφορικά κάτι. Ήρθε από Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πέρασε ούτε τελωνία ούτε τίποτα, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ήρθε με courier στο σπίτι με τη μία, μέσα σε μία εβδομάδα, βασικά λιγότερο από μία εβδομάδα έφτασε. Μέχρι να μπει η παραγγελία να τοποθετηθεί. Τσεκάρετε το και μάλιστα και η γραφίδα παραβάλλει έτσι όπως είναι. Γιατί η γραφίδα ήταν από τα λεφτά. Ειδικά το ότι γενικά όσοι ξέρετε και γράφετε και ασχολείστε είτε κάτι online μαθήματα όπως εγώ, αυτό εδώ το πράγμα είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί το έχεις πάνω στο γραφείο, τέλειωσες το μάθημα, το έβαλες, μετά μπορείς να ξαναπάς. Okay. Αυτά. Λοιπόν, γεια σας από μένα και την Κατερίνα. Γεια. Θα σας βάλω το TikTok της Κατερίνας από κάτω να την κάνετε follow. Σοκολάτα. Όχι, δεν θέλω. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Bye.